Παραδέχθηκε την πράξη του ο νεαρό που συνελήφθη ω ύποπτο για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον του στρατιώτη κοντά στο Παρίσι. Οι αρχέ τον αναγνώρισαν από τα βίντεο του εσωτερικού κυκλώματο ασφαλεία. Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται πω πριν από την επίθεση λέει μια μουσουλμανική προσευχή. Αυτά αποκάλυψε ο εισαγγελέα, τονίζοντα ότι ο συλληφθή έδρασε με βάση τις πεπιθήσεις. τι θρησκευτικέ του πεπιθήσει. Μπορώ να τονίσω τη βία με την οποία έγινε η εξαιρετικά γρήγορη επίθεση εναντίον του στρατιώτη. Είναι προφανέ πω πρόθεσή του εκείνη τη στιγμή ήταν να σκοτώσει, καθώ ο δράστη δεν δίστασε. Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια. Ο 23χρονος στρατιώτης που δέχθηκε την επίθεση σε ώρα περιπολίας έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η αστυνομία θεωρεί ότι ο ύποπτο εμπνεύστηκε από τη δολοφονία του Βρετανού στρατιώτη στο Λονδίνο. Δηλώσει έκανε και ο Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών. <Συσίλωση> Το περιστατικό συνέβη ενώ κλιμακώνεται η ανησυχία και οι απειλέ. Η χώρα μα γνωρίζει τι τρομοκρατικέ απειλέ μερικού μήνε τώρα. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, υπογράμισε. <Συσίλωση> Τα μέτρα ασφαλεία στη Γαλλία είναι αυξημένα σε όλου του δημόσιου χώρου από τον περασμένο Ιανουάριο. Τότε ξεκίνησε η επέμβαση των γαλλικών δυνάμεων στο Μάλι και η Γαλλία είχε δεχθεί απειλέ από ακραίου Ισλαμιστέ που ζητούν εκδίκηση.